Μας πρόλαβε όλους ένας νέος φοιτητής, Έλλην βέβαια, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Μομπελιέ, ο οποίος πήγε 8:30-9 το πρωί και χτύπησε την πόρτα του Jean-Jacques Servan Schreiber. Ο Schreiber ήταν, αν ξέρετε, ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής του περιοδικού Express. Του αφήνουμε αυτό το υπόμνημα. Πρόκειται για τους δασκάλους μας και πρόκειται να τους εκτελέσουν στην Αθήνα. Οι φόβοι για τους αντιστασιακούς καθηγητές απεδείχθησαν τελικά υπερβολικοί. Όμως, επιστρέφοντας στο Παρίσι, ο Schreiber έφερε μαζί του έναν από τους έγκλειστους των φυλακών του Οροπού, τον Μίκη Θοδωράκη. Ο επικεφαλής των φοιτητών, ο νεαρός βουλευτής, λεγότανε Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Καλησπέρα, κύριε Παπαγιαννάκη. Καλησπέρα. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε και κύλησε πολύ νερό κάτω από τα γεφύρια του Παρισιού στο Σικουάνα. Πολλά πράγματα αλλάξανε στον κόσμο, συγκλονιστικά άλλαξε ο κόσμος, θα έλεγα. Θα έλεγα όμως ότι κάτι για σας που αρχίζουν να σπρίζουν και τα μαλλιά σας, κάτι δεν άλλαξε. Παραμείνατε σε αυτόν τον χώρο της αριστεράς που σας γνώρισα στο Παρίσι. Παρόλο ότι δηλώνετε ότι είναι ο άκρος δεξιός της άκρας αριστεράς. Τώρα τι σημαίνει αυτό, είναι ένα λογοπαίγνιο, δεν έχει σημασία. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Παπαγιαννάκη, από τότε μέχρι σήμερα, επειδή ανήκετε τώρα, αν δεν κάνω λάθος, πέρασαν και τα χρόνια και γεννήκατε και εργαστήκατε στον ΩΣΑ, γεννήκατε καθηγητής, τώρα είσαστε ευρωβουλευτής, πάντα αριστερός. Και ήθελα στο συνασπισμό της προόδου και ήθελα να σας ρωτήσω και εδώ, τι σημαίνει σήμερα αριστερός, τι σημαίνει προοδευτικός και τι σημαίνουν όλες αυτές οι ετικέτες, αν σημαίνουν πια τίποτα. Σημαίνει πάντοτε ό,τι σήμαινε και παλιά και ό,τι θα σημαίνει φαντάζομαι και στο μέλλον, μια στάση ζωής και μια πολιτική τοποθέτηση ανάλογη που επιδιώκει με δημοκρατικά μέσα, απαρεγκλήτως, διότι τα δημοκρατικά μέσα προσδιορίζουν και το σκοπό, ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, την επιδίωξη της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφότητας. Αυτό δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των αριστερών, να το πούμε έτσι. Η κάθε φορά αριστερά πρέπει να τα μεταφράζει αυτά συγκεκριμένα στον τόπο της. Στην οικονομία, στην κοινωνία, στη διεθνή πολιτική, στα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, στις σχέσεις των φύλων, στις σχέσεις με τη φύση, στις σχέσεις με την ιστορία, με το παρελθόν και με το μέλλον. Δεν είναι επομένως κάτι το δεδομένο. Δοκιμάζεται, μπορεί να αποτύχει και μπορεί να υπάρξει στη θέση της μια άλλη αριστερά. Γιατί πάντα θα υπάρχει μια αριστερά. Κάποιοι ταυτίζουν τον εαυτό τους με την αριστερά και επειδή αποτύχαν αυτοί, θεωρούν ότι πέθανε και η αριστερά. Όχι, απλώς θα πρέπει να φύγουν και να μπει στη θέση τους κάποια άλλη αριστερά. Όποιος θέλει να πει κάτι για την Ελλάδα σήμερα, και μην κοροδεύομαστε, έτσι, δηλαδή για να μιλήσει με όρους μεταρρύθμισης και αλλαγών, μεγάλων, μικρών, ισχυρών, διαρθρωτικών, πέστε τους όπως θέλετε, περίπου πρέπει να πει για τα ίδια ζητήματα, όχι τις ίδιες απαντήσεις, αλλά για τα ίδια ζητήματα πρέπει να μιλήσει. Που είναι ο εξυγχρονισμός της οικονομίας, η περιφερειακή συγκρότηση του κράτους, το πολιτικό σύστημα και οι αδυναμίες του, οι οποίες είναι τεράστιες, και η νομιμοποίησή του, το εισόδημα, η απασχόληση, κυρίως αυτά, η ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτά είναι τα ζητήματα. Ότι οι απαντήσεις είναι στην ουσία διαφορετικές, γιατί αλλιώς θα μιλάγαμε για μια ενοποιημένη κοινωνία που δεν τη βλέπει κανείς μας, έτσι. Ουσιαστικά ενοποιημένη, πολιτικά και ιδεολογικά, δεν υπάρχει το πράγμα. Θα πρέπει να είναι διαφορετικές. Δεν είναι. Γίνονται τόσο γενικές διατυπώσεις που φαίνεται σαν να συμφωνούν οι πάντες. Και ο πολίτης, ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα χαζός, σου λέει, είναι δυνατόν. Δηλαδή, του λες ένα ζήτημα σοβαρό, εγώ βλέπω και στις δικές μου τις ομιλίες, σου πάω να πω κάτι, λέω αυτό το ζήτημα είναι σοβαρό. Λέει, έλα μωρά, αυτό το λένε όλοι. Ότι είναι σοβαρό. Λέω, κάτσε να ακούσεις όμως και την άλλη πρόταση. Δεν λέω ότι έχω καμία ιδιαίτερα φοβερή πρωτοτυπία, αλλά προσπαθώ, ας πούμε, και αριστερά προσπαθεί να έχει κάποιες διαφορετικές προτάσεις. Όχι, δεν είναι διαφορετική. Και δεν τις πιστεύει, έτσι. Και που δεν είναι ντε και καλά οι ίδιες με τον άλλο κομμάτων. Όμως η γενική τάση είναι να φαίνεται
ότι είναι όλοι οι ίδιες. Και ότι απλώς επομένως τι μένει, αν τα ζητήματα που αναλύουμε είναι τα ίδια. Μας ταλαιπωρούν και τα αναλύουμε. Και οι απαντήσεις αφήνουμε να εννοηθεί ότι στην ουσία οι ίδιες είναι, αλλά δεν τις κάνει ο ένας και θα τις κάνει ο άλλος. Ποια είναι η διαφορά τους? Η διαφορά τους πλέον είναι στην ηθική και στα πρόσωπα. Αναγκαστικά έτσι δεν είναι? Εξού και αυτή η διολίσθηση του δημόσιου διαλόγου, η οποία τη θεωρώ απαράδεκτη. Σε μια ηθικολογία και σε μια. Εμένα που με βλέπετε είμαι καλύτερος από τον άλλο.